Εμένα προφανώς δεν πρέπει να κόβουμε απόδειξη, αν κατάλαβα καλά. Εγώ λέω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν κάνει εγκαίνια ένα μαγαζί, καλούμε και 5 δημοσιογράφους, καλούμε και κάποιους φίλους τραγουδιστές, καλούμε και τους συγγενείς μας, έχουμε 3-4 τραπέζια δικά μας, αυτό γίνεται πάντα και εσείς έχετε πάει σε μαγαζιά και το ξέρετε, εσείς μας βοηθάτε, εμείς σας βοηθάμε, έτσι γίνεται αυτό. Αυτό στα εγκαίνια δεν γίνεται κάθε μέρα. Εγώ το μόνο πράγμα που είπα, ότι δεν είπα ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά είπα ότι υπάρχουν κάποια τραπέζια στα εγκαίνια τα οποία τα καλούμε εμείς. Ήταν και ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Εντάξει, κερνάμε 3-4 μπουκάλια. Χωρίς απόδειξη. Δεν ξέρω αν πρέπει ο επιχειρηματίας εκεί να κόψει απόδειξη. Γιατί δεν πρέπει, κύριε Πανταζή. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει λάθος ο επιχειρηματίας. Εγώ όμως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μαγαζί αυτό δούλευε και έκλεισε μετά για να ανοίξει με μένα. Και ένα μήνα κάναν προετοιμασίες άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, 60 οικογένειες. Και ξαφνικά έρχονται Παρασκευή που άνοιξα εγώ και Σάββατο το κλείσαν το μαγαζί. Αυτοί οι άνθρωποι χάσαν το ψωμί τους, που είναι τόσο δυσέβρετα να βρεις μια δουλειά σήμερα, να δουλέψεις. Έχετε σε ένα μέρος δίκιο σε αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν το μεροκάματο. Γκρινιάζουν ότι δεν έχουν δουλειές, ότι ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό και δίνουμε δουλειά σε ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά. Και εμείς, κύριε Πανταζή, γκρινιάζουμε όμως ότι πληρώνουμε περισσότερο στην εφορία, γιατί είναι κάποιοι άλλοι που δεν πληρώνουν αποδείξεις, που δεν κόβουν αποδείξεις. Μα εγώ έχω δουλέψει και τσάμπα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εγώ υποστηρίζω πάντα ανθρώπους που δουλεύουν στα μαγαζιά που εργάζομαι εγώ. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει μια υπερβολή από την πλευρά του ΔΟΕ? Έτσι νομίζω. Ότι ήταν η κίνηση εντυπωσιασμού πιο πολύ, γιατί το μαγαζί δούλευε όλο αυτόν τον καιρό και δεν πήγε ποτέ κανείς εκεί. Και ξαφνικά, επειδή έκαναν διαφήμιση ότι θα πάω εγώ, πήγαν την ημέρα, ας πούμε, το μαγαζί, τώρα τα μαγαζιά τα περισσότερα, επειδή δεν έχει δουλειά, δουλεύουν μόνο Παρασκευή Σάββατο. Και ήρθαν Παρασκευή και μας κλείσαν Σάββατο. Καταλαβαίνετε τώρα. Τι να πω τώρα. Εντάξει. Τη δουλειά τους κάνουνε και καλά κάνουνε, και άμα δεν κοπήκανε 5-6 αποδείξεις, γιατί κεράσαμε εμείς αυτά τα μπουκάλια, γιατί αυτό γίνεται, σου λέω, πάντα, χρόνια τώρα, καλούμε στα εγκαίνια κάποιους ανθρώπους που έχουμε υποχρεώσεις. Τώρα, αν δεν έκοψε... Παρ' όλα αυτά, δεν είναι σε ένα χώρο, καλούμε τους φίλους μας στο σπίτι και κάνουμε πάρτι, είναι σε ένα νυχτερινό κέντρο που πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες. Είτε κεράσει λοιπόν το μαγαζί, είτε όχι, ή οποιοδήποτε. Προφανώς θα πρέπει να ακολουθήσει και τους συγκεκριμένους κανόνες. Άρα η απόδειξη πρέπει να κοπεί. Το τραβήξαν πάρα πολύ όμως. Για το μαγαζί, υποτίθεται, ήρθαν να δουν την άδεια. Είχε άδεια. Να δουν αν έχουμε κάνει συμβόλαια. Κάναμε συμβόλαια. Είμαστε στο ΙΚΑ. Γιατί τους περιμέναμε κιόλας, από την αλήθεια, γιατί τόσο καιρό, όλες αυτές τις μέρες, γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία. Δεν μπορεί ξαφνικά να περιμέναμε να έρθουν να μας γράψουν. Αλλά. Κύριε Πανταζή, εσείς έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχετε τραγουδήσει παντού. Σας έχει τύχει ποτέ, χωρίς να το ξέρετε φυσικά, και να το μάθετε εκ των υστέρων, να συνεργαστείτε με κάποιον επιχειρηματία ο οποίος παρανομούσε σε όποιο επίπεδο? Να σας πω την αλήθεια, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αστυνομία ξέρει όλα αυτά τα χρόνια ότι τα μισά μαγαζιά της Ελλάδος δεν έχουν άδεια. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα. Αυτά τα μαγαζιά εδώ και 20-30 χρόνια δουλεύουν χωρίς άδεια. Είναι γύρω μας, απέναντί μας, δίπλα μας, και τώρα έρχονται σε ένα μαγαζί το οποίο δίνει σε 60 εργαζόμενους δουλειά. Και έρχεται και το τραβήξαν λιγάκι. Εντάξει, μας βάλανε 1.000 ευρώ πρόστιμο, το οποίο τα 220 είναι φιδιά. Και κλείνει στο μαγαζί. Είναι αμαρτία από το Θεό. Πάντως, κύριε Πανταζή, υπάρχει μια σειρά καταστάσεων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το μπουκάλι, είναι το πάρκινγκ που δεν παίρνει αποδείξεις, είναι τα λουλούδια που δεν παίρνει αποδείξεις. Να σου πω κάτι. Ακόμα και ένας καλλιτέχνης ο οποίος μας τίμησε και πετάξαμε στον καλλιτέχνη που τραγούδησε μαζί μου εκεί το βράδυ. Ο κύριος Κωστόπουλος ήταν εκεί το βράδυ. Και του πετάξαμε 30 καλάθια λούδια, που μας τίμησε και τραγούδησε. Και τα γράψανε ότι αυτά δεν τα χρεώσαμε. Δεν τα χρεώνουμε. Και όταν κάποιος πετάει λουλούδια, το πρωί γίνεται θα του στείλουν την απόδειξη, εφόσον ζητήσει λογαριασμό. Δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή, το καταλάβατε? Μάλιστα.
Δεν δικαιολογούμε, απλά. Εσείς δεν έχετε να δικαιολογηθείτε. Απλώς υπάρχει μια σειρά πραγμάτων και μια σειρά καταστάσεων που θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε όλοι στη διαδικασία και να σκεφτούμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Να μπει το νερό στα βλάκια και να γίνει πάντα για όλους όμως. Σας παρακαλώ. Να μην είναι τώρα για να κάνουμε εντύπωση. Εμείς πάντως την Πέμπτη ξεκινάμε κανονικά. Και περιμένουμε το φίλο, τους φίλους μας που μείνανε έξω από το μαγαζί το Σαββάτο και δεν μπήκαν μέσα. Και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί να πάρουν. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ, κύριε Πανταζή. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά.